ευχαριστώ και τους οργανωτές που με προσκάλεσαν. Θα προσπαθήσω να πάω σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί όλοι από το πρωί. Είμαι σχετικά ξεκούραστος, οπότε είναι μόνος σας. Αλλά θα προσπαθήσω. Όπως είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ο Σεζάν ήταν γενικά λιγομίλητος όταν γινόταν λόγος για ζωγραφική και δεν αναφερόταν σχεδόν ποτέ στα έργα του. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είμαστε τυχεροί που ο φίλος του ζωγράφου, ο Γκασκέ, δημοσίευσε τις περίφημες σήμερα συζητήσεις με τον Σεζάν. Υπάρχουν, μπορείτε να τις βρείτε παντού. Στο καλογραμμένο και ζωντανό αυτό βιβλίο, όπου μοιάζει να ακούγεται η ίδια η φωνή του Σεζάν, υπάρχει ένα σχόλιο του, το οποίο αξίζει κατά τη γνώμη μου την προσοχή μας. Ο ζωγράφος σχολιάζει ένα εδάφιο του αφηγήματος Λαπόν ντε Σαγκάν του Μπαλζάκ. Όπως η γραφέας, περιγράφει ένα λευκό τραπεζομάντιλο σαν μια στρώση φρέσκου χιονιού πάνω στην οποία υψώνονταν συμμετρικά τα σερβίτσια στεφανωμένα με ξανθά ψωμάκια. «Στα νιάτα μου», έλεγε ο Σεζάν, «ήθελα να ζωγραφίσω αυτό. Τούτο το τραπεζομάντιο από νοπό χιόνι. Ξέρω τώρα ότι το μόνο που πρέπει να θέλω να ζωγραφίσω είναι υψώνονταν συμμετρικά τα σερβίτσια και ξανθά ψωμάκια. Ξεχωριστά τα δύο. Μόνο όταν αυτά είναι ξεχωριστά, προφανώς θα συμπέσουν στο πίνακα. Αυτός όμως είναι ο μεγάλος Σεζάν. Και για αντίληψη, με αυτό θα ασχοληθώ. Αν ζωγραφίσω στεφανωμένα, συνεχίζει, χάθηκα. Καταλαβαίνετε? Και αν πράγματι ισορροπήσω και αποδώσω με αποχρώσεις τα σερβίτσια και τα ψωμάκια μου, όπως στη φύση, να είστε σίγουρος ότι οι κορώνες, το χιόνι και όλα τα συμπράγκαλα θα βρίσκονται στη θέση τους. Καταλάβατε τίποτα? Πάνω κάτω. Εγώ δεν κατάλαβα και πέρασα πολύ χρόνο στο κείμενο. Θα δοκιμάσω λίγο, ας το πούμε έτσι, να το εξηγήσω καθώς θα προχωράμε. Πάντως μετέφρασα το κείμενο όσο πιο κοντά το μπόρεσα στο πρωτότυπο από το πρωτότυπο. Είναι φανερό σε όλους, πιστεύω, το αυστηρό παιχνίδι του Σεζάν και η αγωνία του να πει με λέξεις αυτό που προσπαθεί να πετύχει στη ζωγραφική του. Γνωρίζει απολύτως τους κινδύνους που περιέχει κάθε λεκτική περιγραφή ενός πίνακα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Και σημειώνει για τους συγγραφείς. Ναι, έχετε τις μεταφορές σας, τις συγκρίσεις σας. Παρόλο που μου φαίνεται, μόνο αγαθός δεν ήταν και αθώος ο Σεζάν, παρόλο που μου φαίνεται πως ο συνεχής πολλαπλασιασμός των σαν είναι ό,τι συμβαίνει σε μας όταν το σχέδιό μας φαίνεται υπερβολικά. Όμως, εάν το ουτ ποέζεις πίκτουρα, η ζωγραφική απείλησης δηλαδή, είναι το δόλωμα που αρκεί μια φράση να το ξεβλέξεις, η πρόκληση του σαν μένει ανέπαφη. Φαντάζομαι ότι δεν θα εκπλήξω κανέναν, έχετε σκεφτεί όλοι ότι το σαν είναι όλη λογοτεχνία, το χειμώνα, είναι όλη γλώσσα το σαν. Χωρίς αυτά τρία γράμματα, αυτούς τους τρεις ήχους δεν υπάρχει γλώσσα, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι λέμε για κάποιον δυνατός σαν Ηρακλής. Και τι κάνουμε, συγκρίνουμε το πραγματικό με το μη πραγματικό, με το μυθολογικό. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ενδεχομένως. Το σαν είναι το πρόβλημα του Σεζάν στη ζωγραφική. Και αυτό ακριβώς, αυτό το σαν του Σεζάν και το σημειώνει ο Γκασκέ, σημαίνει, και εδώ θα μου χρειαστεί λίγο να επιμείνω, δεν θα το κάνω, σημαίνει
ζωγραφίζω το άρωμα του μακρινού μαρμάρου της Σαντ Βικτουάρ. Ναι, το άρωμα μπορεί να γίνει αντικείμενο ζωγραφικής. Θα μιλήσουμε, γιατί αυτό είναι πολύ κοντά στην αντίληψη, τόσο για τον Σεζάν όσο για τον Βελόπουντι. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το κείμενο του Γκασκέ που μόλις διάβασα βρίσκεται αυτούσιο στην εξαιρετική μελέτη του Μελόποντι με τίτλο «Η Αφημολία του Σεζάν». Πράγματι και για τους δύο, τόσο για τον ζωγράφο όσο για τον φιλόσοφο, κεντρικό ρόλο θα παίξει η αντίληψη, αυτή η δύναμη. Ο φιλόσοφος επιχείρησε να καταλάβει ως sui generis ικανότητα και ο ζωγράφος ως βιωμένη προοπτική. Από τη σκοπιά αυτή, ο Σεζάν είναι ο ζωγράφος του οποίου το έργο αντιστοιχεί στην αντίληψη, έτσι όπως συνορίζει ο Μελόποντι, που θεωρεί ότι η βιωμένη προοπτική, αυτή που αντιστοιχεί στην αντίληψή μας, δεν είναι η γεωμετρική ή η φωτογραφική προοπτική, όπως το παρατηρεί ο φιλόσοφος. Για την αντίληψη, τα κοντινά αντικείμενα μοιάζουν μικρότερα, τα μακρινά μεγαλύτερα από ό,τι είναι σε μια φωτογραφία, όπως το βλέπουμε στον κινηματογράφο, όταν ένα τρένο πλησιάζει και μεγαλώνει πολύ γρηγορότερα από το πραγματικό τρένο στις ίδιες συνθήκες. Όταν λέμε, συνεχίζω με το κοντίο, ότι ένας κύκλος που κοιτάζουμε λοξά φαίνεται σαν έλλειψη, τότε υποκαθιστούμε την πραγματική αντίληψη με το σχήμα που θα οφείλαμε να αντικρίσουμε αν ήμασταν φωτογραφικές μηχανές. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι μια φόρμα που ταλαντεύεται γύρω από την έλλειψη, χωρίς να είναι έλλειψη. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η κρίσιμη πρόταση, κατά τη γνώμη μου πάντα. Στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας, αλλά το αντικείμενο που έχουμε ήδη σκεφτεί ή μάθει ότι πρέπει να δούμε. Η στάση αυτή, όσο και να φαίνεται παράδοξο, είναι η στάση της καθημερινής εμπειρίας, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε ήδη προσυμφωνήσει εν αγνία μας να βλέπουμε τον κόσμο. Με κάπως πιο τεχνικούς όρους, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σύμφωνα με την προηγούμενη στάση, η οποία είναι ταυτοχρόνως αισθητική αλλά και γνωστική, η αντίληψη συνιστά μια νοητική διαδικασία με την οποία οι αισθήσεις σχετίζονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε τελικά να σχηματίσουν το γνώριμο σε όλους μας αντικειμενικό κόσμο, η σύμπαν, όπως θέλετε. Η ζωγραφική του Σεζάν αμφισβητεί ακριβώς το προηγούμενο σύστημα στο σύνολο του. Όπως το γράφει στον Εμίλ Μπερνά στις 23 Οκτωβρίου 1905, σε μια πρόταση που φαίνεται να συνοψίζει την προσπάθεια όλης του της ζωής, λέει να δώσουμε την εικόνα αυτού που βλέπουμε, ξεχνώντας ό,τι έχει εμφανιστεί πριν από μας. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο ζωγράφος αγνοεί τις κατακτήσεις των προηγούμενων. Επισκέπτεται συχνά το Λούβρο, αλλά όπως το λέει ο ίδιος, αφού δούμε τους μεγάλους δασκάλους που βρίσκονται εκεί, πρέπει να βιαστούμε να βγούμε έξω και να ζωντανέψουμε σε επαφή με τη φύση, τα ένστικτα, τις καλλιτεχνικές αισθήσεις που βρίσκονται μέσα μας. Για να το πετύχει και να διατηρήσει την καθαρότητα της αίσθησής του, ο Σεζάν αποφασίζει να αποκρούσει, όπως το έδειξε στη σημαντική μελέτη που του αφιέρωσε η Λιλιάν Μπριόγκερη, τα προκατασκευασμένα συστήματα και αγνοεί ηθελημένα τη σιγουριά του που του προσφέρει η κλασική προοπτική. Τούτη δω διαθέτει εκ των προτέρων την ισορροπία του χρόνου που απαιτεί κάθε σύνθεση. Στη θέση της έτοιμης λύσης, ο Σεζάν θα αντιμετωπίζει κάθε φορά ένα πρόβλημα και θα πειραματίζεται σαν να ήταν ο πρώτος που επιχειρεί τη λύση του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο του, όπως έχει βεβαίως παρατηρηθεί, μελετώντας το έργο του έχουμε την εντύπωση ότι διατρέχουμε όλη την ιστορία του οικαστικού χώρου. Ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Χρειάζεται λίγο της κάπως προτεχνικά. Στα περισσότερα πρώιμα έργα, τα πειράματα γίνονται στον περιορισμένο χώρο του οπτικού πεδίου
και η ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης υποδηλώνεται με τα μήλες. Αυτό επιτρέπει στη σκοπιά, που δεν είναι πια το σημείο φυγής των ευθειών, να είναι κινητή. Σε γενικές γραμμές, αν μπορώ να το πω έτσι χωρίς λογοπαίγνιο, το αποτέλεσμα είναι ότι η εικόνα απομακρύνεται ανεπαίσθητα όλο και περισσότερο από το συγκεκριμένο υποστήριγμά της και τίνει στην αφαίρεση. Ο δρόμος έχει ανοίξει για τη λύθη του αντικειμένου και για τον κυβισμό. Μπορούμε τώρα να στραφούμε στον Μελοπόντη. Γνωρίζουμε ότι είναι ο φιλόσοφος της αντίληψης και ότι σε όλη του τη ζωή επιχείρησε να σκεφτεί αυτή τη δύσκολη τελικά έννοια και να ζυγίσει το φιλοσοφικό της βάρος. Η αντίληψη ορίζεται από τον ίδιο ως να ήρθε επαφή με τον κόσμο και έργο της φιλοσοφίας είναι να την αφυπνίσει ξεπερνώντας τις κατασκευές της επιστήμης αλλά και τις πεποιθήσεις της φυσικής στάσης ώστε να θεμελιώσει τις κέρυες σημασίες που κανονίζουν την κατανόησή μας του όντως και την πρόσβαση στο ίδιο μας το είναι. Με άλλα λόγια, η αντίληψη είναι η είσοδός μας στο φυσικό και τον ιστορικό κόσμο και ίσως ακριβέστερα η μοίησή μας στο είναι. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ως εισαγωγή, ως μοίηση, η αντίληψη είναι κατά κάποιο τρόπο διαφανής. Το πρώτο βήμα του Μελόπονη είναι να υποστηρίξει αντίθετα ότι η αντίληψη δεν προσφέρεται σε μια άμεση σύλληψη και τούτο γιατί βρίσκεται κάτω από στρώσεις προηγούμενων γνώσεων. Κατά συνέπεια, η αντίληψη πρέπει να επανακτηθεί με εργασία που μοιάζει με την εργασία του αρχαιολόγου. Η εργασία αυτή είναι ένα είδος διμέτωπης αντιπαράθεσης. Αφενός εναντίον του ιδεαλισμού και της νοησιακίας, που ανάγουν την αντίληψη στη σκέψη, σε μια inspectio mentis, και αφετέρου εναντίον του ρεαλισμού ή του νατουραλισμού, ο οποίος ανάγει την αντίληψη σε ένα αντικειμενικό συμβάν. Ο διμέτωπος αγώνας του Μελόπονη είναι το μοιραίο αποτέλεσμα του τοπίου που μας έχει κληροδοτήσει η σύγχρονη φιλοσοφία, η οποία διαιρεί τον άνθρωπο στα δύο, σε ύλη και πνεύμα, για να πάμε γρήγορα η σώμα και ψυχή, όπως αλλιώς θέλετε να το πούμε. Η διαίρεση αυτή προφανώς υπονομεύει, αν δεν καταστρέφει ολός καιρός, την ενότητα του ανθρώπου. Η προσπάθεια για την ανάκτηση της διασπασμένης ενότητας επιχειρεί είτε να συμπεριλάβει την ύλη στο πνεύμα, είτε να ενσωματώσει το πνεύμα στην ύλη. Και στις δύο προοπτικές, το αδιέξοδο είναι εξασφαλισμένο, γιατί θα υπερτιμηθεί διαδοχικά ο ένας όρος εις βάρος του άλλου και η ενότητα που θα προκύψει θα είναι πλαστή. Η λύση που προτείνει ο Μελόπονη για την άρση του αδιέξοδου είναι ο κυρίαρχος ρόλος της αντίληψης, στην οποία εντοπίζει ένα νέο τρόπο πρόσβασης στο αντικείμενο, γιατί η αντίληψη δεν είναι τίποτα άλλο από την εμπειρία που μας δίνει το ίδιο το πράγμα. Ο φιλόσοφος θα υποστηρίξει ότι η μελέτη της αντίληψης αποκάλυψε πως ο αντιληπτός κόσμος δεν είναι η πρόσθεση αντικειμένων, με την έννοια που οι επιστήμες δίνουν σε αυτόν τον όρο, πως η σχέση μας με τον αντιληπτό κόσμο δεν είναι η σχέση ενός υποκειμένου που σκέφτεται με το αντικείμενο της σκέψης του και πως η ενότητα του αντιληπτού πράγματος, στην οποία πολλές συνειδήσεις συνομολογούν, δεν ανάγεται στην ενότητα ενός θεωρήματος που πολλοί στοχαστές αναγνωρίζουν και τέλος ότι η αντιληπτή ύπαρξη δεν ανάγεται στην ιδεατή ύπαρξη. Απλούστερα, αλλά δραστικότερα ίσως, η αντίληψη δεν ανάγεται στην ιδέα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τα συμπεράσματα του πρωτήτου είναι σημαντικά. Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στην αντίληψη την κλασική διάκριση μορφής και ύλης, ούτε να συλλάβουμε το υποκείμενο που αντιλαμβάνεται ως συνείδηση, η οποία ερμηνεύει από κρυπτογραφή ή ταξινομή την αισθητή ύλη, της οποίας κατέχει ήδη τον ιδεατό νόμο. Η αντίληψη είναι μια sui generis διαδικασία
και όχι η λογική σύνθεση διάσπαρτων αισθήσεων. Στη διάσημη διάλεξη που ο φιλόσοφος έκανε στη Γαλλική Φιλοσοφική Εταιρεία με τίτλο ακριβώς «Τα πρωτεία της αντίληψης» και οι φιλοσοφικές τους επιπτώσεις, παραθέτει εμπειρικά παραδείγματα που βοηθούν όχι μόνο να καταλάβουμε τη σκέψη του γενικά, αλλά και να συλλάβουμε την έννοια της αντίληψης που προτείνει. Επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση. Αυτό συμβαίνει πάντα με τους μεγάλους φιλοσόφους. Δίνουν παραδείγματα για το καινούριο που λένε και είναι οι μοναδικοί στην αρχή που μπορούν να το κάνουν. Εάν δεν καταλαβαίνετε και δεν βρίσκετε παραδείγματα, κλείστε το βιβλίο. Δεν έχετε να κάνετε μεγάλο φιλόσοφο. Με συγχωρείτε, γι' αυτό συνεχίζω. Ας θεωρήσουμε, λέει ο Μελοπόντη, ένα από τα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαστε και στο αντικείμενο αυτό μία από τις πλευρές του που δεν βλέπουμε. Αυτό το λέει μπροστά του σε μεγάλους Γάλλους φιλοσόφους στην αίθουσα της Φιλοσοφικής Εταιρείας. Ή ακόμη, ας θεωρήσουμε αντικείμενα που δεν βρίσκονται στο οπτικό μας πεδίο αυτή τη στιγμή ή πράγματα που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη μας ή που συμβαίνουν στην Αμερική ή τους αντίποδες. Πώς πρέπει να περιγράψουμε την ύπαρξη, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς πρέπει να περιγράψουμε την ύπαρξη αυτών των απόντων αντικειμένων ή των μη ορατών τμήματων των παρόντων αντικειμένων. Θα πούμε άραγε, όπως το συνηθίζουν οι ψυχολόγοι, ότι αναπαριστώ τις μη ορατές πλευρές αυτής της λαμπάς και δείχνει αυτής της λαμπάς. Αν το υποστηρίξω, είναι προφανές ότι δεν έχω να κάνω με το πράγμα όπως το βλέπω. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι το ίδιο το πράγμα, αλλά τη λογική απόλυξή του. Γνωρίζω πώς είναι το μέρος της λάμπας που δεν βλέπω και συμπληρώνω την εικόνα με τη λογική και τις συνήθειες μου. Τι έχει συμβεί ακριβώς? Αν για παράδειγμα, και είναι το δεύτερο που παραθέτει ο Μελοποντή, κοιτάζω ένα κύβο. Γνωρίζοντας τη δομή του κύβου όπως την ορίζει η γεωμετρία, μπορώ να προκαταλάβω με το μυαλό μου τις αντιλήψεις που θα μου έδινε αυτός ο κύβος καθώς θα στρεφόμουν γύρω του. Αλλά στην υπόθεση αυτή, η μη ορατή πλευρά θα γινόταν γνωστή ως αποτέλεσμα ενός νόμου που προκαθορίζει την ανάπτυξη της αντίληψής μου. Αν όμως στραφώ στην ίδια την αντίληψη, η ερμηνεία μου δεν στέκει. Πράγμα. Όλη η προηγούμενη ανάλυση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Είναι αλήθεια. Και ο Μελοποντή υπογραμμίζει αυτή την έκφραση στο κείμενό του. Είναι αλήθεια ότι η λάμπα έχει ένα πίσω μέρος και ότι ο κύβος έχει μια άλλη πλευρά. Αλλά η διατύπωση ακριβώς είναι αλήθεια. Δεν αντιστοιχεί σε αυτό που μου δίνεται στην αντίληψη, η οποία δεν μου προσφέρει αλήθειες όπως το κάνει η γεωμετρία, αλλά παρουσίες. Αυτό που έχει συμβεί ακριβώς είναι ότι αντικατέστησα την αντίληψη με την παράσταση. Ή δραστικότερα, δεν βλέπω, αλλά ακριβώς σκέφτομαι αυτό που πρέπει να δω. Το μη ορατό μέρος της λάμπας και το μη ορατό μέρος του κύβου δεν είναι απόντα. Δεν έχουν εξαφανιστεί. Είναι αντίθετα παρόντα. Αλλά με το δικό του τρόπο θα σημειώσει ο Μελοποντή και θα τολμήσει να γράψει. Το κρυμμένο μέρος γυπνιάζει με μένα και συμπεραίνει. Δεν πρέπει να λέμε ότι τα μη ορατά μέρη των αντικειμένων είναι απλώς δυνατές ή δυνάμει αντιλήψεις, ούτε ότι είναι αναγκαία συμπεράσματα ενός γεωμετρικού συλλογισμού. Αυτό που μου δίνει, συνεχίζει, μαζί με τις ορατές όψεις του αντικειμένου, τις αόρατες όψεις, είναι η σύνθεση που οδηγεί από το δεδομένο σε αυτό που δεν είναι ενεργεία δεδομένο,
δεν συνιστά μια νοητική σύνθεση η οποία θέτει το σύνολο αντικείμενο, αλλά πρόκειται, θα πει ο Μελοποντή, για μια πρακτική σύνθεση. Μπορώ να αγγίξω όλες τις πλευρές της λάμπας. Με άλλα λόγια, δεν βλέπω ποτέ. Δεν μπορώ να δω ποτέ απομονωμένο το αντιληπτό. Το βλέπω. Με ό,τι το περιβάλλει, δηλαδή και με μένα τον ίδιο. Στις 25 Ιουλίου 1904, ο Σεζάν γράφει στο φίλο του Εμίλ Μπερνάρ. Ως προς τις προόδους που πρέπει να γίνουν, δεν υπάρχει παρά η φύση και το μάτι εκπαιδεύεται με την επαφή μαζί της. Γίνεται ομόκεντρο, καθώς κοιτάζει και εργάζεται. Θέλω να πω, εξηγεί, ότι σε ένα πορτοκάλι, ένα μήλο, μια σφαίρα, ένα κεφάλι, υπάρχει ένα ύψιστο σημείο και αυτό το σημείο είναι πάντοτε, παρά το τρομακτικό εφέ, φως, σκιά, έχουμε σε στήσεις, και αυτό το σημείο είναι πάντοτε το πλησιέστερο στο μάτι μας. Οι άκρες των αντικειμένων φεύγουν προς ένα κέντρο τοποθετημένο στον ορίζοντά μας. Η περιγραφή μου φαίνεται που ταιριάζει με αυτό που με λόγω και ονόμαστε για να ορίσει την αντίληψη η γυθνίαση. Υπάρχει όμως και μια άλλη εικόνα, με την οποία ο Σεζάν επιμένει στη ζωγραφική του σύλληψη, πάει σε μια επιστολή του στον Εμίλ Μπερνάρ στις 15 Απριλίου 1904. Επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω αυτό που σας έλεγα εδώ. Προφανώς είχαν συναντηθεί και τώρα του γράφει. Επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω αυτό που σας έλεγα εδώ. Η επεξεργασία της φύσης με τον κύλινδρο, τη σφαίρα, τον κόνο και το όλο σε προοπτική να γίνει έτσι ώστε κάθε πλευρά ενός αντικειμένου, ενός πλάνου να κατευθύνεται σε ένα κεντρικό σημείο. Οι παράλληλες των ορίζοντα γραμμές δίνουν την έκταση, δηλαδή ένα τμήμα της φύσης ή, αν το προτιμάτε, του θεάματος που ο Πάτερ omnipotens eterne, Deus, απλώνει μπροστά στα μάτια μας. Οι κάθετες γραμμές αυτών των ορίζοντα δίνουν το βάθος. Όμως, η φύση για μας τους ανθρώπους βρίσκεται περισσότερο σε βάθος παρά σε επιφάνεια και από εδώ προκύπτει η αναγκαιότητα να εισαχθεί στις δομήσεις μας του φωτός που αναπαριστώνται με τα κόκκινα και τα κίτρινα μια επαρκής ποσότητα γαλάζοπού για να γίνει αισθητός ο αέρας. Ή, με άλλα λόγια, τώρα τα δικά μου. Αυτό που σε ζαν ονόμαζε ζωγραφίζω, το άρωμα, και το είδαμε προηγουμένως. Και το άρωμα είναι κατεξοχήν παράγοντας γυμνίασης.